Πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο κορυφαίες ομάδες του πρωτοαθλήματος δεν πήγε όπως το περιμέναμε. Ποιες είναι οι πρώτες σου σκέψεις και το σχόλιο σου για το παιχνίδι? C'est important le premier jeu, les playoffs, contre les deux meilleures équipes du championnat. Effectivement, le jeu n'a pas couru comme nous queríamos et espérávamos. Portanto, o que é que podemos dizer desse jogo? Um primeiro comentário. Sim, foi um jogo que a gente não estava à espera. Um jogo sem o nosso público. Um jogo ritmo lento. Um jogo pouco jogado. Muitas bolas longas, muitas faltas, muitas paragens. Um jogo sem muita intensidade e eles acabaram por ser mais felizes, fizeram um golo, infelizmente, no nosso erro. E a gente tem que aprender com isso e levantar a cabeça e continuar a lutar. Εντάξει, δυστυχώς ένα παιχνίδι το οποίο δεν κύλησε έτσι όπως το περιμέναμε, ένα αρκετά έτσι ιδιαίτερο παιχνίδι μπορούμε να πούμε. Πρώτο παιχνίδι των play-off, χωρίς τους φιλάθλους μας, ένα παιχνίδι το οποίο κυλήσε σε αρκετά αργό ρυθμό, με πάρα πολλές μεγάλες μπαλιές από τη μία άμυνα στην άλλη, με πάρα πολλά σταματήματα, με λίγη ένταση. Σίγουρα ήταν για μας αρκετά δύσκολο να συνηθίσουμε και να προσαρμοστούμε σε αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση. Ένα παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά παίχθηκε λίγο. Δυστυχώς σε τέτοιου τύπου παιχνίδια η ομάδα που είναι πιο τυχερή και καταφέρει να εκμεταλλεύεται τα λάθη του αντιπάλου της, συνήθως αυτή είναι η κυνηγήτρια, όπως και συνέβη σήμερα. Ωστόσο, εμείς από τη δικιά μας την πλευρά προσπαθήσαμε όσο ήταν δυνατόν να επιστρέψουμε στο αποτέλεσμα, δεν τα καταφέραμε και αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να κατεβάσουμε το κεφάλι, πρέπει να συνεχίσουμε σκληρά να δουλεύουμε. Πόσο εύκολο είναι αυτό με δεδομένο ότι η διαφορά με την κορυφή έχει ανοίξει και είναι πρώτο παιχνίδι, είναι ήττα στο εντός έδρας, έστω και με αυτές τις συνθήκες, και ακολουθούν άλλα 9 παιχνίδια. Portanto, claramente, agora as coisas vão ser muito mais difíceis. Estamos a falar de um jogo que perdemos na nossa casa, com o nosso rival. Agora a diferença está ainda mais nos 10 pontos. Portanto, quais são os nossos, podemos dizer, objetivos realísticos nesse momento e como é que vai ser a continuação desses playoffs? Sim, quando a gente veio para o playoff, quando disseram que ia começar o campeonato, já sabíamos que ia ser difícil, tinham-nos tirado 7 pontos. Sabíamos que tínhamos que lutar. Esta é a forma do PAOK, lutar até ao fim. Sabíamos que temos que continuar. Perdemos com um rival que não podemos perder, nem gostamos de perder. Mas eles foram mais felizes hoje, têm sido mais felizes desta época, infelizmente. Temos que levantar a cabeça, continuar a trabalhar, porque acho que estas 4 semanas temos vindo a trabalhar, trabalhamos muito bem, trabalhamos com intensidade e depois chegámos ao jogo, não conseguimos pôr essa intensidade dos treinos, infelizmente. Mas só trabalhando, só todos juntos, é que vamos conseguir passar este momento e sabemos que ainda nada está perdido para o objetivo que a gente tinha, o segundo lugar. Vamos tentar ficar o mais perto do nosso opositor hoje, mas também ainda temos a taça e temos uma palavra a dizer e vamos tentar chegar à final, porque o Paok luta sempre por títulos. Σίγουρα τα πράγματα έχουν γίνει ακόμα πιο δύσκολα πλέον. Ήδη ήταν δύσκολα πριν την έναρξη των play-off, μιας και ο αντίπαλος είχε ήδη αποκτήσει μια διαφορά και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γηπέδων. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι το τέλος. Αυτό προστάζει η ιστορία μας, αυτό προστάζει ο εγωισμός μας. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν στα υπόλοιπα παιχνίδια που απομένουν. Το σημερινό αποτέλεσμα ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν το περιμέναμε, και αυτό γιατί θεωρώ πως έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά τις εβδομάδες που προϋπήρχαν πριν από τον σημερινό αγώνα. Προπονήσεις με αρκετά καλή ένταση, ωστόσο δυστυχώς δεν καταφέραμε να μεταφέρουμε την ένταση των προπονήσεων στον αγωνιστικό χώρο σήμερα. Και σίγουρα αυτό μας απογοητεύει. Ωστόσο, έχουμε ακόμα να παλέψουμε για πάρα πολλά πράγματα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να μείνουμε όσο πιο κοντά γίνεται βαθμολογικά στον αντίπαλο με τον οποίο αγωνιστήκαμε σήμερα. Έχουμε από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να δώσουμε τα πάντα για τη δεύτερη θέση. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι έχουμε έναν πολύ μεγάλο στόχο που είναι και το κύπελο. Ο ΠΑΟΚ παλεύει για τους τίτλους και αυτό θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να κάνουμε μέχρι το τέλος, πιστεύοντας πραγματικά έχουμε να δώσουμε μια μεγάλη απάντηση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τα δεδομένα για το ποδόσφαιρο που λογικά θα δούμε και στα επόμενα παιχνίδια τα έθεσε ο ίδιος στην προηγούμενη του απάντηση, με πιο αργό ρυθμό, πολλές μεγάλες μεταβιβάσεις και αρκετά λάθη. Έχοντας αυτό στο μυαλό και ξέροντας ότι μπροστά μας έχουμε μέσα σε ένα μήνα, 40 μέρες, άλλα 10 παιχνίδια τουλάχιστον,
Τι είναι πιο δύσκολο, η κούραση, η έλλειψη του ρυθμού ή η ψυχολογία που μπορεί να επηρεαστεί από τα συνεχόμενα παιχνίδια αν έρθουν άσχημα αποτελέσματα. Portanto, tendo os dados que tu disseste, por exemplo, muita bola longa, muita paragem, muitas faltas, muitos erros, uma intensidade lenta. Desde o momento que vamos ter muitos jogos seguidos, o que é que tu achas que vai ser mais difícil? O cansaço, ou o cansaço mental ou físico, ou o facto que em termos psicológicos não entramos bem nesses play-offs, portanto a continuação vai ser mais difícil ainda? Sim, sabemos que vamos jogar muitos jogos em poucos meses, temos de estar preparados para isso, já sabíamos de antemão que ia acontecer. Claro que a parte mental, neste caso, é a parte mais forte do jogo de futebol. Quem tiver boa mentalidade vai conseguir fazer bons jogos. Parte física é importante, mas se tiveres uma boa mentalidade, consegues ultrapassar o teu desgaste físico. Temos que continuar a trabalhar, temos que continuar a trabalhar mais, porque queremos mais. Quem joga aqui no palco tem sempre que querer mais. Não fizemos um grande jogo hoje, longe disso, mas todos juntos sabemos disso e temos que ultrapassar e tentar ganhar os próximos jogos que aí vêm, porque ainda podemos chegar à Liga dos Campeões e ganhar a taça. Por isso, não podemos tanto pensar em termos físicos, mas sim ver os objetivos que a gente tem, porque não são mais importantes do que a parte física neste tempo. Σίγουρα τα πράγματα όπως τα θέσατε και εσείς ή όπως τα έθεσα και εγώ στην προηγούμενη μου απάντηση, περιμένουμε πως πάνω κάτω θα κυλήσουν. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ξέρουμε πως θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, ξέρουμε ότι θα υπήρχαν αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι το πνευματικό, για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί πάντα το μυαλό είναι αυτό που καθοδηγεί τα πόδια. Οπότε, παρόλο που μπορεί να υπάρχει κούραση σωματική, νομίζω ότι αυτός ο οποίος είναι πιο δυνατός πνευματικά θα καταφέρει να κάνει καλύτερα παιχνίδια και να κερδίσει περισσότερα από τον εκάστοτε αντίπαλό του. Εμείς από τη δικιά μας την πλευρά είμαστε απογοητευμένοι σίγουρα από το σημερινό αποτέλεσμα. Ωστόσο, ξέρουμε ότι δεν κάναμε ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Αντίθετα, μείναμε αρκετά μακριά από τον καλό μας εαυτό. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι μόνο μέσω της σκληρής δουλειάς θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτά τα οποία θέλουμε, γιατί ο ΠΑΟΚ, έχουμε μάθει μάλλον να ζούμε στον ΠΑΟΚ υπό την πίεση των αγώνων και των στόχων. Όποιος είναι στον ΠΑΟΚ πρέπει να θέλει παραπάνω πράγματα από τον εαυτό του καθημερινά και να κυνηγάει τίτλους. Εμείς αυτή τη στιγμή, ρεαλιστικά μιλώντας, θα πρέπει να κυνηγήσουμε την δεύτερη θέση, η οποία θα οδηγήσει στα προκριματικά του Champions League, που είναι ήδη ένας πάρα πολύ μεγάλος στόχος, και βέβαια έχουμε και τον στόχο του κυπέλλου. Οπότε θεωρώ ότι αν καταφέρουμε να είμαστε δυνατοί πνευματικά, θα αφήσουμε πίσω μας τη σωματική κόπωση που σίγουρα θα υπάρχει και θα καταφέρουμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους.